Μάζεστε, εκλογική. Και τα ποσοστά σας στην τελευταία νομίζω ότι δημιουργούν βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί αυτή τη φορά να περάσετε τον πύχη και να βρεθείτε στη Βουλή. Και οι προβλέψεις βέβαια οι δημοσκοπικές, κύριε Πρόεδρε, έστω και αν πολλές από αυτές έχουν πέσει έξω το τελευταίο διάστημα. Εμείς πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα της Ένωσης Κεντρών, όχι γιατί το λένε οι δημοσκοπήσεις, αλλά γιατί η αξιοπιστία των κομμάτων, των παλαιών κομμάτων, έχει μειωθεί έως έχει μηδενιστεί. Είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιό κόμμα? Είναι του ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι του ΠΑΣΟΚ μεταμφιεσμένο. Εσείς, κύριε Πρόεδρε... Όταν πάει από 3-36, το 33 είναι οι κρατικοδίαιτοι, Φωτόπουλοι, Κουρουμπλίδες, Κατσέλη. Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ, άμα το μετρήσουμε 1-1, έχει όλο το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει μείνει ΠΑΣΟΚ. Εκτός από το κομμάτι, εκτός από το ποσοστό που, το οποίο διατηρεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα μπει το ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπει μέσα. Δεν θα μπει, λέτε. Απόδειξη ότι εμένα μου χτυπάνε την πόρτα όλοι οι τέως υπουργοί του ΠΑΣΟΚ να μπουν υποψήφοι. Μάλιστα. Δεν θέλω να εκθέσω. Θέλετε να μας πείτε κανένα όνομα? Δεν θέλω να εκθέσω γιατί δεν θα τους βάλω. Η λίστα με τους δικούς σας υποψήφιους. Η Ένωση Κεντρών δεν μπορεί να βάλει κραγμένα ονόματα ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε της Νέας Δημοκρατίας γιατί θα χάσουμε την ορμή που μας δίνει η ανανέωση. Καταλάβατε, υπάρχει μια ορμή να βάλω νέα παιδιά μες στη Βουλή, νέους ανθρώπους, να εκφραστεί το νέο. Άμα αρχίσω και βάζω έναν υπουργό του ΠΑΣΟΚ που έχει διατελέσει 20 χρόνια βουλευτής, άλλον έναν της Νέας Δημοκρατίας κτλ., πάει χαμένη αυτή η ορμή και θα γίνω κι εγώ σαν το Θοδωράκι που είναι ψηφιδωτό. Ο Θοδωράκης μάζεψε από Δημάρ, από ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι, γιατί είναι κακό πράγμα η αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη? Γιατί αυτή είναι υλικά κατεδάφισης. Εγώ θα σας πω κάτι. Με πήρανε από τη Λάρισα δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να μπουν. Και μετά από λίγο με παίρνει ένας δημοσιογράφος. Από τη Λάρισα, εκεί που με βγάζει συχνά. Και του το είπα. Του λέω, μου χτυπήσαν την πόρτα δύο άτομα που φαίνονται σοβαρά. Μου λέει, αν τους βάλεις κάικες. Εσείς, κύριε Διότι πρόεδρε... αυτοί, λέει, είναι 30 χρόνια στο Ρουσφέτη. Αυτοί θυμίζουν, ας πούμε, την εποχή Ατρέα. Αυτοί είναι δηλητηριασμένοι με την τακτική την άλλη. Το ίδιο και οι δεξιοί. Οι δεξιοί έρχονται και με τα μεγάλες μου λύπεις, κορυφαίοι δημοσιογράφοι δεξιοί και κορυφαίοι βουλευτές, τι να τους βάλω εγώ, να τους κάνω τι αυτούς, να εκφράσουν τι μέσα στην Ένωση Κεντρών. Εμείς αγωνιζόμαστε τους 300 βουλευτές να τους κάνουμε 150. Αγωνιζόμαστε αντί αιωνόβιους βουλευτές μόνο 12 χρόνια να είναι κάθε βουλευτής στη Βουλή. Πάνω από 12 να χάνει το δικαίωμα του εκλέγεστε. Άρα αυτός που είναι 20 χρόνια ήδη, μπορώ να τον βάλω? Έρχομαι σε σύγκρουση με την ίδια μου... Τι θα πείτε, κύριε Πρόεδρε, στον κόσμο προεκλογικά προκειμένου να σας ψηφίσει? Ναι, ότι τα μνημόνια 1, 2 και 3 μοιάζουν, είναι ακριβώς μάλλον τα ίδια, δεν μοιάζουν. Δηλαδή και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας κάνανε μνημόνια. Επικροτήσατε ωστόσο την κίνηση, επικροτήσατε την κίνηση τελευταία του κυρίου Τσίπρα να πετύχει μια συμφωνία πάντως με τους Ευρωπαίους εταίρους? Όχι όμως με τέτοιο ηλίθιο τρόπο. Ακούστε κάτι, τα μνημόνια 1, 2 και 3 ομοιάζουν σε τούτο όλα. Ότι προστατεύουν το δημόσιο και ρίχνουν όλα τα βάρη στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς τι θα κάνατε? Ο οποίος ιδιωτικός τομέας έχει κάτσει κάτω, όπως ο Γάιδαρος που δεν αντέχει καλά άλλο. Εν τω μεταξύ τις θυσίες, τις λεγόμενες φόρους, νέα μέτρα, τις οριζοντιοποιούν σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή πληρώνει και ο πολύ φτωχός ένφια και ο πλούσιος. ΦΠΑ το ίδιο και ο πλούσιος, το ίδιο και ο φτωχός. Θα περιμένουμε να δούμε δηλαδή, αν με το θυσίες, θέμα του ένφια θα υπάρχει ένας εξορθολογισμός, αν και δεν το βλέπω. Το κοινό σημείο και των τριών μνημονίων είναι η υπερπροστασία του δημόσιου τομέα, η ρήψη βαρών. Εσείς τι θα κάνατε αλλιώς, ιδιωτικό κύριε τομέα και η οριζοντιοποίηση των θυσιών, η οποία δαμάζει τους φτωχούς και χαροποιεί τους πλούσιους. Τι θα κάνατε? Ναι. Τι θα η Ένωση Κεντρών έχει άλλο πακέτο, μεταρρυθμίσεων. Να κόψουμε τις διπλές, τριπλές συντάξεις. Να κόψουμε την πολυθεσία. Γιατί δεν σωζόμαστε. Υπάρχουν 319.000 τριπλές συντάξεις.
κυρίων ταμείων. Έχουμε 220.000 πολυθεσίτες. Έχουμε 400.000 συνταξιούχους που και τι λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ μηνιαία, εργάζονται και τα παίρνουν μαύρα και στερούν τη θέση εργασίας από ένα άνεργο. Έχουμε 1.500 στη Βουλή, κράτους, έχουμε 1.500 στη Βουλή, οι οποίοι είναι συγγενείς των βουλευτών και είναι χαραμοφάιδες. Έχουμε 12.000 αποσπασμένους από το δημόσιο που κυκλοφορούν αργόμισθοι. Οι Δήμοι και οι ΔΕΚΟ είναι βρίθουν από αργόμισθο. Κύριε Λεβέντη, χωρίς δηλαδή, μνημόνιο. Έχουμε μια αχαλινοσία. Έχουμε ένα ντενεκέ που ρίχνεις από πάνω και επειδή είναι τρύπιος ο πάτος, φεύγουν όλα από κάτω. Και πάνε χαμένες οι θυσίες. Γι' αυτό είμαστε η μόνη χώρα που 5 χρόνια με 3 μνημόνια. Με 3 μνημόνια και είμαστε πάλι στα μνημόνια. Πείτε μου λίγο, χωρίς μνημόνιο γίνεται εδώ που έχουμε φτάσει? Βεβαίως, γίνεται όταν το μνημόνιο το κάνεις εσύ, ο Έλληνας, ο ίδιος όπως θέλεις. Γι' αυτό σας λέω, κόβοντας δίκαια. Το μνημόνιο έτσι όπως έχουν γίνει και τώρα και τα τρία είναι άδικα. Γιατί έρχονται οι ξένοι και ναι, κύριε Λεβέντη, όμως εδώ βρισκόμαστε. Εδώ βρισκόμαστε. Δεν βρισκόμαστε πια στο 2009. Σας είπα λοιπόν, αλλαγή των μεταρρυθμίσεων αμέσως. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα μνημόνια είναι ανόητες. Άκαρπες αναποτελεσματικές. Γιατί τις επιβάλλουν οι ξένοι, είναι οι δικοί μας? Όχι, προστατεύουν οι ντόπιοι το πολιτικό σύστημα. Οι πολυθεσίτες, οι αργόμισθοι, οι διπλοσυνταξιούχοι, όλοι αυτοί. Είναι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτοί που τα τελευταία 40 χρόνια αποτελούσαν το βαθύ κομματικό κράτος. Τι άλλες μεταρρυθμίσεις? Και τους προστατεύουν. Η προστασία των δικών τους παιδιών οδηγεί στα μνημόνια κόλαση. Εδώ μπορούσαν να ληφθούν πρωτοβουλίες, μηδενισμού ελλειμμάτων και να περάσουμε στα πλεονάσματα κόβοντας τις πατάλες, τις ασωτίες. Για ένα πελατειακό κράτος, σαν αυτό που περιγράφεται και το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, χρειάζονται δύο για να χορέψουν αυτό το ταγκό. Δηλαδή, και οι ψηφοφόροι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για τη διαμόρφωση και αυτού του κράτους. Για να μην προχωρήσουμε σε αλλαγές. Σας ρωτάω αν αισθάνεστε εσείς ότι πια έχουν οριμάσει οι συνθήκες στον κόσμο που θα πάει δεν να ψηφίσει, να κρίνει διαφορετικά. Δεν αυτό είναι θέμα οριμότητας των συνθήκων. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας να κάνει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά τις αληθινές. Να κόψει τις παθογένειες αυτές που σας περιέγραψα. Χρήματα κομμάτων, χρήματα ΜΚΟ, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι. Ένα κράτος αηδία που το συχαίνεται ο άλλος. Και λυπούνται και οι πολίτες που είναι Έλληνες. Εσείς θα συνεργαζόσασταν μετεκλογικά αν μπείτε στη Βουλή, προκειμένου να μπορείτε να διαμορφώσετε? Μου το έχουν ρωτήσει. Το πρώτο κόμμα ας κάνει κυβέρνηση, δεν θα μετάσχει Ένωση Κεντρών, όποιο γίνεται το πρώτο, δεν θα μετάσχει Ένωση Κεντρών, αλλά θα τους πούμε αυτές οι 10 μεταρρυθμίσεις. Τις προχωράτε, δίνουμε ψήφο και δεν ζητάμε τίποτε. Άρα στηρίζετε εκτός κυβέρνησης. Στηρίζουμε εκτός κυβέρνησης με δεδομένο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Και διατίθεμαι και να πάω και στη Γερμανία που έχω κάποιες γνωριμίες να πείσω ότι οι ίδιοι στόχοι, δηλαδή 1% πλεόνασμα φέτος, 2% πλεόνασμα του χρόνου, 3% το 2017, μπορεί να γίνουν με άλλες μεταρρυθμίσεις. Γιατί οι υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις οδηγούν τη χώρα στην καταστροφή και στην εξαθλίωση. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που είναι άκομψη, κύριε Λεβέντη, αλλά νομίζω ότι θα ήταν υποκριτικό εκ μέρους μου να μην σας την κάνω. Ό,τι θέλετε κάνετε. Θα σας την κάνω. Δεν μπορούμε. Υπάρχουν. Στο δημόσιο βίο υφιστάμεθα. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο αυτό που λέτε. Σας τιμά πάρα πολύ η στάση σας. Δεν είναι αυτονόητο. Αυτό είναι αλήθεια που λένε. Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Λοιπόν, το άκομψο ερώτημα έχει ως εξής. Σας ψηφίζουν γιατί κατάλαβαν ότι οι θέσεις σας έχουν βάση, ότι έχετε μια συνέπεια, ότι μάχεστε διαχρονικά και ότι τέλος πάντων ορίμασαν συνθήκες για να μπείτε κι εσείς στη Βουλή, ή σας ψηφίζουν λόγω της απέχθειας που έχουν αναπτύξει προς το παλαιό αυτό πολιτικό είναι το ένα σύστημα. Και θα την κάνω ακόμη πιο άκομψη την ερώτηση. Ή σας ψηφίζουν γιατί κάπως μπορεί... σαν αστείο. Σαν αστείο. Σας το λέω, σας μεταφέρω κάτι που σίγουρα θα το έχετε ακούσει. Δεν με πειράζει. Και γι' αυτό σας το ρωτώ. Δεν με πειράζει. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχουν τα βιντεάκια των τελευταίων 25 ετών στα οποία επιβεβαιώνομαι όλα. Μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου την είχα εδώ και 2,5-3 μήνες ακριβώς προκαθορίσει εδώ στο Sky στον συνάδελφό σας Μπογδάνο. Υπάρχει βίντεο που του είπα 20 Σεπτεμβρίου εκλογές. Γιατί 20 Αυγούστου που έλυγε η πληρωμή των ομολόγων, έπρεπε να έχει επέλθει συμφωνία. Mm-hmm. Και γιατί είχε χάσει η κυβέρνηση τη δεδηλωμένη, και χωρίς δεδηλωμένη από την εποχή του Τρικούπη δεν υπήρχε κυβέρνηση. Και κάναμε στραβά μάτια για να γίνει συμφωνία. Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση είχε 118. Και είναι παράνομο
1,5 μήνα τώρα που ήταν. Βέβαια, και... τυπικά αυτό που λέτε κι εσείς, δεν ετέθη θέμα ψήφου εμπιστοσύνης. Δεν ετέθη γιατί όλοι θέλαν τη συμφωνία, ας πούμε, να μην φύγουμε από το ευρώ. Είναι μόνο προβληματικό αυτό. Μόνο οι τρελοί θέλαν να φύγουμε από το ευρώ. Τώρα, στην ερώτησή σας επάνω, σας λέω ότι η Ένωση... Επαληθευθήκαμε λοιπόν εις όλα τα βιντεάκια, εις ό,τι είχαμε προβλέψει. Αυτά που σας είπα τώρα, ότι αν αλλάξουν οι μεταρρυθμίσεις και γίνει αυτοκάθαρση και αν βρει το πολιτικό σύστημα... Τα λέτε χρόνια όμως, κύριε Πρόεδρε. Γιατί τώρα. Τα λέτε χρόνια. Έχετε μια συνέπεια σε αυτά που λέτε. Πώς? Έχετε συνέπεια σε αυτά που ναι, λέτε. Γιατί λοιπόν χρόνια, δεν σας ψήφισαν αν πάρετε πριν τις από κασέτες μου πριν 25 χρόνια, λέω τα ίδια. Αυτό μην κάνουμε ρεσφέτια, μην κάνουμε αρκομιστίες, μην παίρνει τα κόμματα χρήματα, μην παίρνει ΜΚΟ χρήματα. Τα λέω 25 χρόνια. Λοιπόν, γιατί το λαό λόγω ρουσφετιού και για να βολέψει το παιδί του δεν τα άκουγε. Τα ενέγραφε όμως στον εγκέφαλό του. Και τώρα που φτώχευσε η χώρα, σκέφτεται ο καθένας. Αν στο Λεβέντι είχαμε δώσει από παλιότερα, εδώ στούπα το έγραψε αυτό, στο Capital GR, που δεν το ξέρω τον άνθρωπο, είπε ότι αν εδώ και 20 χρόνια είχαμε ακούσει το Λεβέντι και δεν ψηφίζαμε Καραμαλίδες, Παπανδρέες κτλ., η Ελλάδα θα άντεχε τώρα στην κρίση. Επομένως, στούπας, δεν ότι... τον ξέρω και νομίζω είναι δεξιός, δεν είναι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά έγραψε ολόκληρο άρθρο ότι αν η Ελλάδα είχε ψηφίσει Βασίλη Λεβέντη. Νιώθετε δικαιωμένος μετά τώρα, από για την τόσα πλάκα χρόνια. Που είπατε, εγώ κάνω πλάκα. Αυτό, ναι. Εγώ κάνω πλάκα με τους δεξιούς, με τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια έλεγε φεύγει από τα μνημόνια, διαγράφει χρέη, σχίζει μνημόνια, δεν ξέρω τι έλεγε. Καλά, και η Νέα Δημοκρατία το έλεγε παλαιότερα αυτό. Η δεξιά πάλι τώρα έμαθα ότι έχει πέσει το 16-18% στις δημοσκοπήσεις. 16-18%. Αυτά δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει μυστικές, ναι. Και έχει γύρω, ο ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 27 και η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 16. Και σε εσάς τι δίνουν οι μυστικές αυτές? Εμάς που δίνουν γύρω στο 5,5 με 6 αυτά που μας δίνει η εταιρεία. Αλλά με πληροφορούν ότι η Ένωση Κεντρών πάει για τρίτο κόμμα. Πάει για τρίτο κόμμα η Ένωση Κεντρών. Γιατί θα πάρει μαζί τη τον κόσμο τον στενοχωρημένο, τον προβληματισμένο. Είστε έτοιμοι. Αυτό τον κόσμο ο οποίος ακούει το Λεβέντη που μιλάει ότι με άλλο πακέτο μεταρρυθμίσεων θα φεύγαμε από την κρίση, ενώ όσο επιμένουμε στη λογική υπερπροστασίας του δημοσίου, ρήψης βαρών στον ιδιωτικό τομέα και οριζόντια βάρη, 200 χρόνια δεν θα βγαίνουμε από το μνημόνιο και δεν αντέχει ο λαός άλλο. Είστε έτοιμοι στο κόμμα σας. Δηλαδή είναι πια η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ο Θεός φωτίζει. Ο Θεός, ναι, αλλά και εσείς θα επειδή πρέπει η Ελλάδα υπάρχει 4.000 χρόνια, άρα κινδύνεψε και άλλες φορές προφανώς. Δεν θα κινδύνεψε μόνο το 2015. Έτσι. Άρα ο Θεός έχει φροντίσει τις κρίσιμες ώρες να βγαίνουν οι άσοι, οι επιβαλλόμενοι, τα υποβαλλόμενα χαρτιά δηλαδή, για να σώζεται η χώρα. Είδατε, ενώ πριν 2 χρόνια λέγανε αν αποτύχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο οι φασίστες της Χρυσής Αυγής θα ανεβούν, τώρα βγαίνει μια Ένωση Κεντρών ανεξήγητα. Με βοήθησε εμένα κανείς? Εμένα ποιος με βοήθησε? Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτώ πολύ πρακτικά. Καταλάβατε. Αν μπείτε στη Εδώ Βουλή... υπάρχει δηλαδή η έμπνευση για την Ένωση Κεντρών της ίδιας της... Οι νέοι, ξέρετε τι γίνεται στο Facebook, ξέρετε τι γίνεται στο YouTube, με τους νέους. Ένα θέμα βέβαια είναι... Εχθές λάβαμε βιογραφικά για να μπούνε η πρώτη μέρα, για να μπούνε στους συνδυασμούς τόσα. Κύριε Λεβέντη, πείτε το όμως αυτό. Αγοράζουμε άλλο εκτυπωτή, καταλάβατε, επειδή είστε... Πέρα από την ετοιμότητα λοιπόν ή όχι του εκτυπωτή, σε ό,τι αφορά τη δική σας ετοιμότητα, τι γίνεται? Είστε έτοιμοι όταν μπείτε, έχετε στελεχειακό δυναμικό, έχετε μια πλατφόρμα συγκεκριμένη. Λέω λοιπόν ότι η ζωή μας κάνει να γινόμαστε δυνατοί. Τώρα νιώθετε που είπατε ζωή. Εγώ 25 χρόνια έμεινα μεν έξω στην αντιπολίτευση, την εκτός βουλής αντιπολίτευση, αλλά ορίμασα. Έμαθα, βγήκα έξω, έχω αναπτύξει φιλίες. Δηλαδή, τώρα βλέπω και έρχονται στην Ένωση Κεντρών καθηγητές πανεπιστημίων. Έρχονται άνθρωποι σοβαροί, μεγάλοι. Μου λένε ήμουνα Νέα Δημοκρατία, δεν αντέχω άλλο. Ήμουνα Πασόκ, πάει, μας προδώσανε. Θέλω να λοιπόν, σας ρωτήσω γιατί υπάρχει ένα λαϊκό κίνημα που τη φορά αυτή δεν υποσχόμαστε σε κανέναν κάτι, αλλά βάζουμε στοίχημα να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτή είναι η Ένωση Κέντρο. Όχι, υπόσχεστε να μείνετε και σταθερός στις αξίες σας. Ναι, ναι, και μάλιστα είδατε, δεν ζητώ τίποτα. Λέω, δίνω ψήφο εμπιστοσύνης εις όποιον είναι πρώτος κόμμα. Δεν ζητώ ούτε υπουργεία, δεν θα πάρουμε τίποτα, ούτε διοικήσεις, τίποτα, ούτε ρουσφέτια. Αρκεί τις
μεταρρυθμίσεις που εισηγούμεθα να τις στηρούν. Γιατί θα τους ελέγχω κάθε 30 του μηνός και αν δεν τις στηρούν θα αποσύρω. Εγώ δεν είμαι κοροϊδό. Εγώ δεν θα παίξω το ρόλο. Θα αποσύρετε. Δεν θα ψηφίσετε συγκεκριμένα νομοσχέδια. Ναι, αφού δεν όχι, θα είστε κυβερνητικό όχι, σιτέρι, αν το σύνολο, δηλαδή στη Βουλή είναι 1.500 εργόμισθοι. Αν τον πρώτο μήνα δεν τους έχει κάνει 1.000, το δεύτερο μήνα 800, ώστε μετά με τον τέταρτο μήνα να γίνει ένας διαγωνισμός, να μπουν μέσα στη Βουλή αξιόλογοι, με ντοκτορά αξιόλογοι και όχι του Πολύδωρα η κόρη και του Σιούφα και του Καρατζαφέρη, 8 άτομα. 8 άτομα έχει ο Καρατζαφέρης, 17 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Κύριε Πρόεδρε. Αυτοί όλοι πρέπει να απολυθούν, κύριοι. Επειδή μιλάτε για τη Βουλή, θα με ενδιαφέρει να ακούσω... Να επιτελείται πρόοδος. Ο Λεβέντης είναι ο μοχλός πίεσης για να γίνει οριστική αλλαγή του τοπίου. Θέλετε να μας πείτε τώρα και δύο λόγια για την Γι' αυτό η αξίζει, ας πούμε, το 5 που δίνει μετά η δημοσκοπήση το 6 να γίνει 10. Να το δούμε. Για να έχω βουλευτές να πιέσω. Θέλω να σας ρωτήσω για την κατάσταση. Επιτρέψτε μου, για τη Βουλή. Σημαντικότατο, είναι σημαντικό. Οι δικοί μας βουλευτές θα παραιτούνται κάθε 6 μήνες. Τι εννοείτε. Τι εννοώ. Άλλον θα έχει ψηφίσει ο κόσμος. Εδώ το λέει και η εφημερίδα. Ναι, είναι λίστα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, να παρετούνται κάθε 6 μήνες πρακτικά. Είναι λίστα. Όποιον βάλω πρώτο θα βγει αυτός. Οι άλλοι θα κάνουν. Τι, πρέπει να μπουν όλοι μέσα. Βεβαίως. Γιατί είναι ισοδύναμη. Όταν εγώ έχω τσιλάρι, ας πούμε. Ένα, αλλά άμα μπαίνει ο ένας και σε 6 μήνες του κόβεται το έργο στη μέση, τι θα βγει. Ακούστε, όταν μπαίνει μέσα ο βουλευτής, θα έχει μαζί του και τον επόμενο. Στο εξάμηνο όλο, να ενημερώνεται. Έτσι θα κάνουμε. Τι να κάνουμε. Και ίσως το κάνουμε μετά και στο Σταυρό, αν πετύχει. Και επί Σταυρού ακολουθήσουμε το ίδιο. Να παρετούνται οι βουλευτές. Θέλουμε να κάνουμε, Βουλή, όχι η Βεντέτα η Μπακογιάννη, η Βεντέτα ο Βερβιτσιώτης, η Βεντέτα ο Αλευράς. Θέλουμε να κάνουμε μια Βουλή υπηρετική. Πρακτικά μπορεί να λειτουργήσει αυτό που λέτε όμως, κύριε Πρόεδρε. Αν υπάρχει κόμμα με θέληση, ακούστε, αν το κόμμα είναι σάπιο, γιατί σήμερα λειτουργεί η Βουλή. Με το αν λειτουργούσε με το υφιστά. Αφού το αναφέρατε λοιπόν, πώς το βλέπετε. Μισό λεπτό να το θέσουμε λίγο συγκεκριμένα. Έχω υπογράψει από τώρα. Σίγουρα έχετε παρακολουθήσει πώς είναι η κατάσταση μέσα στη Βουλή και σε επίπεδο θεσμικό και σε επίπεδο πολιτικού πολιτισμού τους τελευταίους μήνες. Σίγουρα είδατε, φαντάζομαι, και τη διάσκεψη, μη διάσκεψη τη χθεσινή των Προέδρων με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η οποία αναμένεται να επαναληφθεί. Σίγουρα θα ακούσατε την αποκλειστική πληροφορία του Σκάι πριν από λίγο του ότι διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Την όλα προσεχή Τρίτη θα κληθεί ο κύριος Στουρνάρας από την κυρία Κωνσταντοπούλου να το ξαναπούμε. Ναι. Είναι μια αποκλειστική πληροφορία του Sky. Η πρόεδρος της Βουλής καλεί τον Γιάννη Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζης Ελλάδας, να απολογηθεί την Τρίτη. Γιατί δεν είναι. Αυτή τη στιγμή χέρι της εμπιστοσύνης δύο μόνο ανθρώπων. Τυπικά χέρι της εμπιστοσύνης αριθμού ρητών. Όταν βγήκε, μπορεί να βγει και με 220. Σήμερα έχει πάνω από δύο. Αν γίνει ψηφοφορία. Έχει. Πώς έχει. Έχει. Πώς έχει. Από δύο πάντως σίγουρα περισσότερους. Και αυτοί θα τη φοβούνται και οι τρεις. Σας το λέω εγώ. Άρα υπερβαίνει το ρόλο της. Σας παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά... Την παρακαλώ να είναι σοβαρή. Σε ό,τι αφορά όλα αυτά μέχρι που προσάπτει... Μέχρι και με τον πρόεδρο Δημοκρατίας τα έβαλε. Αυτή τα έβαλε με όλο τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά το, όλα και αυτά που προσάπτει... Ο πατέρας της που είναι σοβαρός. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, παρακαλώ. Ο πατέρας της γιατί δεν τη συγκρατεί. Γιατί ο πατέρας είναι παλέμαχος πολιτικός σοβαρός. Εντάξει. Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει τη δική της προσωπικότητα, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι υποκειμενία. Θεωρείτε ότι η διαγωγή της είναι η πρέπουσα. Το ότι δεν είναι ανήλικη, πάντως είναι ανήλικη και έχει τη δική της προσωπικότητα. Όπου γυρίζω γελάνε με τη στάση της, όχι με την ίδια. Η ίδια μπορεί να είναι δική της. Θεωρείτε αξιόλογη, δεν λέω. Πήγαινε στο γεγονός ότι είναι μια αυτόφωτη προσωπικότητα, δεν τελεί υποκειδαιμονία πατρός ή κάποιο άλλο. Είναι σοβαρά. Μέσα στην Βουλή δεν υπάρχουν αυτόφωτοι. Συλλειτουργούν όλοι σε ένα κλίμα δημοκρατία. Άμα αρχίσουμε οι 300 να είναι αυτόφωτοι, το διαλύσαμε. Κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε πως η συμπεριφορά της Προέδρου της Βουλής να εγκαλέσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπερβαίνει τα εσκαμμένα και το θεσμικό της ρόλο? Εγώ και επίσης θυμάστε κάτι αντίστοιχο να έχει συμβεί ποτέ? Ποτέ. Ποτέ και αυτά είναι πρωτοφανή. Και θα γραφτούν στην ιστορία με το κριτήριο ότι δεν πρέπει να βάζουμε Προέδρους αδοκίμαστος. Επίσης, μετεκλογικά, μετά τις εκλογές, πώς το βλέπετε εσείς? Πιστεύετε ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των κομμάτων? Σας είπα, αν οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών φτάνουν, αν είναι τρίτο κόμμα και φτάνουν να στηρίξουμε το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι, χωρίς να μετέχουμε στην κυβέρνηση, με σκοπό
να περάσουν οι μεταρρυθμίσεις μας. Αν αυτό φτάνουν, αυτό είναι καλό για τη χώρα. Αν δεν είστε τρίτο κόμμα. Αν δεν είμαστε τρίτο κόμμα και είμαστε απλά ένα 5-7%, ίσως δεν φτάνουν οι βουλευτές μας. Οπότε τότε βλέπω κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δηλαδή όλα οι ξένοι, αυτά τα οποία... τουλάχιστον μέχρι εχθές από ό,τι γνωρίζω, τις εκλογές τις επέτρεψαν για να γίνει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτό να προσέξει ο λαός αν γίνει, αν δεν ψηφίσει λέει την Ένωση Κεντρών για τρίτο κόμμα, αν δηλαδή αναγκαστούμε να πάμε σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, θα συνεχιστούν τα μνημόνια στην πιο βλακώδη μορφή και θα συνεχιστεί η εξαθλίωση και τα σκληρά μέτρα. Και θα έχουμε κάθε 2-3 μήνες νέα μέτρα. Πείτε μας και για τη Λαϊκή Ενότητα, στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Εγώ τους θεωρώ αυτούς ανισόρροπους. Δηλαδή, θεωρώ ανισόρροπο εν έτη 2015 μια χώρα της Ευρώπης να θέλει να φύγει από το ευρώ. Αυτό θεωρώ ανισόρροπο, όχι τους ίδιους. Πολιτικά λέω ανισορροπία. Μια χώρα να έχει μπει τώρα 13 χρόνια στο ευρώ και να θέλει να βγει γιατί τρελάθηκε ο κύριος Τάδε και ο κύριος Τάδε. Καταλάβατε. Κύριε Πρόεδρε. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα απομονωθούν. Μπορεί να έχουν τώρα ένα 4-5%. Μόνο. Γιατί μόνο. Μόνο εκτίμα. Σας ρωτάω. Προέρχονται από ένα 36%. Με τη δραχμή μέχρι τώρα και είναι. Διεκδικούν την πατρότητα του 62. Σας απαντώ. Με τη δραχμή είναι ποιοι. Όσοι έχουν άγνοια. Όσοι δεν ξέρουν τι θα συμβεί. Ναι, αλλά μπορεί να είναι 25% του πληθυσμού. Αν πάμε στη δραχμή, ο φτωχός θα το πληρώσει. Γιατί τα χρήματα, τα εντός Ελλάδος χρήματα, θα χάσουν 70% της αξίας τους. Και το κόστος ζωής θα ανέβει 70% πάνω. Και οι μόνοι που θα κερδίσουν είναι αυτοί που βγάλαν τα λεφτά έξω. Λοιπόν, με τη δραχμή, ξέρετε ποιοι είναι. Οι πολύ φτωχοί άνθρωποι που νομίζουν ότι το ευρώ φταίει για την χρεοκοπία της χώρας. Ενώ για τη χρεοκοπία της χώρας φταίει ένα σάπιο πολιτικό σύστημα που άφηνε και κλέβανε και διόριζε και. Ωραία, γινόντουσαν. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχουμε αυτοί που πιστεύουν στη δραχμή. Έχουν τρικυμία εγκεφάλου και αντί να βλέπουν ποιοι είναι οι υπεύθυνοι της πτώχευσης, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν 40 χρόνια, ρίχνουν τα βάρη στους ξένους και αυτό είναι αυτοκτονία. Πες μου, ποιο άλλο κράτος θέλει να φύγει από το ευρώ. Εγώ λέω σε αυτούς που είναι με τη δραχμή, λέω το εξής, βρέστε μου άλλο ένα κράτος να φύγουμε μαζί από το ευρώ. Εντάξει, και στην Ιταλία υπάρχουν φωνές γιατί. Ναι, θέλει η Ιταλία να φύγουμε. Η Ιταλία όταν τους ρωτάς λέει με την Ελλάδα καμία σχέση. Ακούστε. Πρέπει και η βία της Χρυσής Αυγής, αυτό το έκτρωμα το φασιστικό, και η υπόθεση της δραχμής πρέπει στις 20 του Σεπτέμβρη σε εκλογές να καταποντιστούν και ο λαός να δείξει ωριμότητα. Γιατί αν ο λαός πετάει από θυμό και οργή την ψήφο του σε καταστάσεις ανόητες, πιστεύω ότι μετά θα πληρώσει τα λάθη του. Πολύ σύντομα, επειδή έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμη στη διάθεσή μας, πιστεύατε κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε δώσει ένα μεγάλο αγώνα και όπως όλα δείχνουν τώρα, θα είστε στην επόμενη Βουλή. Πιστεύατε ότι θα ερχόταν η ώρα της δικαίωσης, που όπως φαίνεται είναι αυτό πολύ κοντά. Αυτό με κρατούσε, γιατί πάντα εξέφραζα την αλήθεια. Ο λαός δεν με ψήφιζε γιατί ο καθένας ήθελε να του κάνει ρουσφέτη ο Παπανδρέου, ρουσφέτη ο Σιμίτης, ρουσφέτη ο Καραμαλής. Για προσωπικούς λόγους δεν με ψήφιζε, ενώ ενέκρινε αυτά που έλεγα ο κόσμος και είχε μέσα του ενοχές. Ο κόσμος. Και τώρα που ήρθε η πτώχευση, ο κόσμος λέει αυτό που σας είπα, αυτό που έγραψε ο Στούπας στο Capital GR που δεν τον ξέρω, ότι αν τόσα χρόνια δεν ψηφίζαμε Καραμαλή, Σιμίτη, Παπανδρέου, Μητσοτάκη και είχαμε δώσει και στο Λεβέντη ένα ποσοστό, θα ήταν άλλη η όψη της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή τύχη πολύ, στην εκλογική μάχη. Σας ευχαριστώ που και περιμένουμε που να δούμε. Με επιτρέπετε να εκθέτω τις απόψεις. Χαρά μας είναι. Άλλωστε πια έχετε και μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Και περιμένουμε να δούμε. Κάντε το καθήκον σας σαν κανάλι και σαν δημοσιογράφοι. Αφήστε τους όλους να μιλήσουν. Γιατί έτσι όσοι έχουν απόψεις θα δικαιωθούν. Όσοι δεν έχουν θα απογυμνοθούν. Μάλιστα. Δηλαδή όταν βγάζετε όλους. Έχουμε το εξής ευτυχές αποτέλεσμα. Οι έχοντες άποψη και περιεχόμενο εγκρίνονται από το λαό. Οι λέγοντες μόνο συνθήματα θα απορριφθούν στο γάλαθο των αχρήστων. Σας ευχαριστούμε. Μάλιστα. Πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.